Ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη ζέστη του καλοκαιριού θα πρέπει να είναι όσοι αντιμετωπίζουν καρδιολογικά προβλήματα. Όπως τονίζει ο καρδιολόγος Απόστολος Αλεξούδης, στους καλοκαιρινούς μήνες, μεταξύ άλλων, αυξάνεται η εφύδρωση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα με την πίεση της καρδιάς. Ναι, η ζέστη επηρεάζει πολύ τους καρδιοπαθείς, γιατί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε ζέστη, αυξάνεται η εφύδρωση, οπότε με την εφύδρωση που κάνει υγρά ο ασθενής, μπορεί να πέσει εύκολα η πίεση, να γίνει χαμηλή, επίσης να πέσει η πίεση. Επίσης, ο οργανισμός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει ζέστη πρέπει να αυξήσει την εφύδρωση και να αυξήσει και τους παλμούς, τους καρδιακούς παλμούς, δηλαδή τη συχνότητα της καρδιάς. Οι καρδιοπαθείς όμως, επειδή παίρνουν κάποια φάρμακα ή η καρδιά αδυνατεί πολλές φορές να αυξήσει τους παλμούς, γι' αυτό και δεν μπορεί να προκληθεί ικανοποιητική εφύδρωση για να μπορεί να έρθει δροσιά στον οργανισμό, οπότε είναι πιο ευαίσθητος ο καρδιοπαθής για να πάθει, να τον επηρεάσει η ζέστη. Οι καρδιοπαθείς καλό θα ήταν να επισκέπτονται το καλοκαίρι τον θεράποντα ιατρό για αλλαγή της δοσολογίας φαρμάκων που σχετίζονται με την καρδιά. Οι καρδιοπαθείς, επειδή όπως είπαμε η ζέστη αυξάνει, μειώνει την πίεση, θα πρέπει οι καρδιοπαθείς οι οποίοι παίρνουν φάρμακα και την πίεση να επισκέπτονται τον ιατρό τους για να τους μειώνει συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες τη δόση των υπερτασικών και κυρίως των διουρητικών, γιατί ήδη χάνουν από την εφύδρωση περισσότερα υγρά, και των β' αναστολέων, γιατί οι ασθενείς οι οποίοι παίρνουν β' αναστολή είναι μια κατηγορία αντιπερτασικών. Αυτά τα φάρμακα αναστέλνουν την εφύδρωση, οπότε ο οργανισμός δεν μπορεί να υδρώσει για να έρθει και επηρεάσει περισσότερο από τη ζέστη. Επίσης, οι καρδιοπαθείς δεν πρέπει να εκτίθονται έξω σε εργασίες στις ώρες που έχει πολύ ζέστη. Καλύτερα να βγαίνουν το πρωί μόνο, να περπατάνε πρωινές ώρες μέχρι τις 10 το πρωί και το βράδυ μετά τις 7-8 η ώρα που δροσίζει λίγο. Πρέπει να πίνουν υγρά αρκετά για να μην αφυτατωθούν και πρέπει να τρώνε όχι βαριά γεύματα, να τρώνε ελαφριά γεύματα, μικρά, συχνότερα. Και πολύ βασικό είναι να τρώνε και φρούτα, γιατί τα φρούτα περιέχουν ηλεκτρολίτες όπως μαγνήσιο, κάλιο, οι οποίοι χάνονται πολύ εύκολα από τα φάρμακα που παίρνουν οι καρδιοπαθείς, αλλά και από τον υδρότα.